Η κατοχική δύναμη αρνείται πεισματικά να ανοίξει τα αρχεία της στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους και να δώσει πληροφορίες όσον αφορά τις μετακινήσεις σωστών αγνοουμένων, ανέφερε στη Βουλή ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου, προσθέτοντας ότι 46 χρόνια μετά και ακόμα αναζητούμε 800 αγνοούμενους, ενώ έκρουσε το κόδωνα του κινδύνου για το άνοιγμα των Βαρωσιών. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες, αξιόπιστες πληροφορίες, ότι εξαφανίζονται δεκάδες αγνοούμενοι μας. Εξαφανίζονται δεκάδες πολίτες οι οποίοι έχουν εκτελεστεί και υπάρχουν ομαδικοί ταφοί και στην περίκληση στην πόλη των Βαρωσίων, στο κημητήριο εκεί, αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές στην Αμόχωστο. Σύμφωνα με τον κύριο Φωτίου, υπάρχουν πληροφορίες για δεκάδες αγνοούμενους που έχουν εκτελεστεί και ταφεί στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, στο κημητήριο και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και ένας ομαδικός τάφος με ανήλικους. Νομίζω ότι ένας από τους ομαδικούς τάφους είναι και αυτός. Νομίζω 13 είναι τα άτομα εκεί, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, ναι. Όμως υπάρχουν και άλλοι. Όπως είπε ο Επίτροπος Προεδρίας, όταν θα μπουν οι μπουλτόζες στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, θα καταστεί αδύνατο να εντοπιστούν τάφοι αγνοουμένων.